Σε εφαρμογή θα τεθεί στο δημόσιο για αναγνώριση προπηρεσία έω και 7 χρόνων των υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα, καθώ στι επόμενε ημέρε αναμένεται να λάβει φεκ το σχετικό προεδρικό διάταγμα, έπειτα από εισήγηση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Χρήστο Βερναδάκη. Παρά το γεγονό ότι έχει θεσμοθετηθεί αναγνώριση προπηρεσία έω 7 ετών για του δημοσίου υπαλλήλου, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, καθώ οι προηγούμενε κυβερνήσει δεν είχαν επισπεύσει τη διαδικασία υπογραφή του προεδρικού διατάγματο που ενεργοποιούσε τον συνυπολογισμό ετών εργασία των ιδιωτικών. Τομέα. Η αναγνώριση τη προπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα θα επιφέρει να κατατάξει, καθώ θα επηρεάσει τη βαθμολογική κατάταξη. Η αναγνώριση έω και 7 ετών προπηρεσία θα δώσει τη δυνατότητα στου υπαλλήλου που θα αποδείξουν τα χρόνια απασχόληση να ανέβουν στη βαθμολογική κλίμακα με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν θέσει ευθύνη όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογή προϊσταμένων. Το Μητρό Επιτελικών Στελεχών. Η αναγνώριση τη εργασία στον ιδιωτικό τομέα θα δώσει τη δυνατότητα σε στελέχη του Δημοσίου να ενταχθούν στο Μητρό Επιτελικών Στελεχών που καταρτίζεται, καθώ η πιστοποιημένη εμπειρία θα του δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη λίστα των υποψηφίων για την ανάληψη επιτελικών θέσεων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τη μισθολογική του εξέλιξη, αλλά από το 2018. Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο και τον νόμο που ορίζει το νέο μισθολόγιο και βαθμολογείο Δημοσίου, οι αποδοχέ των εργαζομένων στον κρατικό μηχανισμό θα είναι παγωμένε, Μέχρι και το 2018. Όμω, η θεσμοθέτηση τη αναγνώριση τη προπηρεσία ανοίγει το δρόμο για να αποδοθούν οι αυξήσει λόγω οριμάσεων ύστερα από δύο χρόνια. Τώρα, ποια είναι τα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για την αναγνώριση τη προπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα θα είναι τα ένσημα, η βεβαίωση από τα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία που θα πιστοποιούν το χρόνο εργασία, αποδεικτικό συνάφεια, αντικειμένο από τα αρμόδια επαγγελματικά επιμελητήρια. Παράλληλα, στα δικαιολογητικά εντάσσονται η βεβαίωση μισθολογικών καταστάσεων που αποδεικνύουν τη θέση που κατήχει Υπάλληλου στον ιδιωτικό τομέα και το δελτίο παροχή υπηρεσιών, εφόσον ο υπάλληλο εργαζόταν ω ελεύθερο επαγγελματία. Τα δεγελογητικά θα κατατεθούν υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβούλων, τα οποία θα αποφασίσουν για την αναγνώριση τη προπηρεσία.